Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μου να συναντηθούμε και να τύχω μιας ενημέρωσης για τα όσα συμβαίνουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας με την προκλητική και απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι είχα μια καλή ενημέρωση από πλευράς του Προέδρου. Μου εξήγησαν ακριβώς την κατάσταση που επικρατεί, τις ενέργειες τις οποίες λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία και προβαίνει ή ενδέχεται να προβεί. Και από την πλευρά τη δική μου του κατάθεσα τις δικές μας απόψεις και εισηγήσεις σε μια προσπάθεια είτε να εμπλουτίσουμε τις δικές του τις θέσεις και τους προβληματισμούς, είτε ενδεχομένως ορισμένες από τις θέσεις μας να τις αξιοποιήσει στην επιχειρηματολογία την οποία θα προβάλλει στην προσπάθεια πρόθεσης ακριβώς διαδικασιών και ενεργειών που να διασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να περιορίζουν στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Κύριε Ζωβούλη, από την ενημέρωση που είχατε, είστε πιο καθησυχαστικός. Πιο καθησυχαστικός δεν μπορώ να είμαι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να περιορίσεις την προκλητική συμπεριφορά μιας χώρας όπως είναι η Τουρκία, η οποία μέσα από τη συγκεκριμένη ενέργεια της αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση πολλαπλών δικών της συμφερόντων, όπως το επεκτατικό και το ισλαμοφασιστικό καθεστώς του Ερντογάν, το αντιλαμβάνεται. Όμως την ίδια στιγμή, αντιλαμβανόμενοι την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία, είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση με τις σωστές και επικοδομητικές μας προτάσεις και θέσεις στο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Κύριε Εκπρόσωπε, η κυβέρνηση θεωρείται ότι διαβάζει σωστά αυτή τη στιγμή την κρίση όπως έχει δημιουργηθεί, ένα, και δεύτερον, είπατε και τη λέξη ενδέχεται να κάνει κινήσεις. Πάει να πει ότι η κυβέρνηση πλέον έχει ετοιμάσει και σενάρια κινήσεων ανάλογα με το πού θα φτάσει η τουρκική προκλητικότητα. Νομίζω ότι αυτά καλύτερα θα είναι να σας τα ενημερώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι στενοί του συνεργάτες. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από την ενημέρωση την οποία είχα αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι τα όσα έχω ακούσει κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, όμως την ίδια στιγμή δεν παραβλέπω και τα τεράστια προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Όχι μόνο όσον αφορά την Τουρκία, αλλά και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα των τρίτων που θα πρέπει κάποια στιγμή να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία και πώς αυτοί θα τα χειριστούν. Γιατί η εξέλιξη των πραγμάτων δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο το πώς ενδεχομένως η κυπριακή κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση συνεργασία θα διαχειριστούν αυτά τα ζητήματα, αλλά το πώς και οι τρίτοι που θα εμπλακούν στη διαδικασία θα συμβάλλουν και θα συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια κατά τρόπων επικοδομητικών και κυρίως κατά τρόπων που να διασφαλίζει και το διεθνές δίκαιο, αλλά και τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους. Έχετε ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχει, το δικό σας κόμμα, για να τους ενημερώσετε για τις εξελίξεις στην Κύπρο? Προηγουμένως, γι' αυτό ακριβώς ήθελα τη συγκεκριμένη ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να βρισκόμαστε συντονισμένοι και να κινηθούμε στο ίδιο μήκος κύματος, χωρίς ο ένας να αναιρεί τον άλλο. Απόψε υπάρχει σύγκληση του πολιτικού γραφείου της ΕΔΕΚ, θα ενημερωθούν για τη συνάντηση και για τα υπόλοιπα και θα αποφασιστούν το πώς η ΕΔΕΚ μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία συνεισφοράς και υποστήριξης των ενεργειών της Κυπριακής Κυβέρνησης.